Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πως ξημέρωσε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, μετεωρολογικός χάρτης, ζέστη θα έχουμε και σήμερα, ηλιοφάνεια, έτσι ένα πολύ ωραίο δροσερό αεράκι στα 4 με 5 μποφόρ, τουλάχιστον για την περιοχή της Κρήτης. Διάβαζα ωστόσο κάποιες σημειώσεις μέσων ενημέρωσης από την Αθήνα ότι, ξέρετε, έρχεται κακοκαιρία και μάλιστα μπήκαμε σε ένα μήνα, τον Νοέμβρη, ο οποίος θα έχει πολλά πάνω και πολλά κάτω. Και φέρεται όλα αυτά να τα λέει ο μετεωρολόγος, ο καλός φίλος της εκπομπής, ο κύριος Ακλέαρχος Μαρουσάκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έτσι είναι τα πράγματα, και κακοκαιρίες και στα πάνω του και στα κάτω του ο καιρός, με δυνατά φαινόμενα για τον Νοέμβριο. Για πείτε μας. Κάπως έτσι λοιπόν φαίνεται ότι θα εξελιχθούν τα καιρικά γεγονότα σε ό,τι αφορά το μήνα Νοέμβριο. Πάντως, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, και σήμερα αλλά και αύριο θα μπορούσαμε να πούμε θα είναι δύο έτσι καθαρά νησιάτικες ημέρες, με έντονη καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές, έντονη ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες που μόνο φθινόπωρο δεν θυμίζουν. Είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς και θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πάνω σε αυτό ότι είμαστε κατά 5 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Επίπεδα κάνει βέβαια μια ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο να σημειώσουμε μέχρι και την αυριανή ημέρα. Από εκεί όμως και μετά, από αύριο το βράδυ, έρχεται έτσι, θα λέγαμε, ένα καθαρά ισχυρό φθινοπορεινό σύστημα κακοκαιρίας, το οποίο θα απασχολήσει πρώτα τη βορειοδυτική Ελλάδα, αύριο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και το Σάββατο, σιγά-σιγά τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας, δηλαδή αναφερόμαστε στα νησιά του Ιωνίου και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Και καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ του Σαββάτου, αλλά και μέσα στην Κυριακή, τα φαινόμενα αυτά θα εξαπλωθούν στις περισσότερες περιοχές. Όπως βέβαια πολύ σωστά τονίσατε, ο Νοέμβριος, και το έχουμε βέβαια αυτό επισημάνει και το λέμε εδώ και αρκετές ημέρες, είναι ένας μήνας που εμφανίζει μεγάλη συχνότητα έντονων καιρικών φαινομένων. Είναι δηλαδή ο πιο επικίνδυνος στατιστικά μήνας για τη χώρα μας. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί η γη σιγά σιγά αρχίζει και απομακρύνεται από την επίδραση του ήλιου. Έχουμε λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία, άρα λοιπόν πιο ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζονται στη Βόρεια Ευρώπη, και καθώς κινούνται προς τα νότια τμήματα, αλληλεπιδρούν με τις θερμές θάλασσές μας. Οι θάλασσές μας ψύχονται πιο αργά σε σχέση με την ξηρά, άρα λοιπόν έχουν κρατήσει θερμότητα από το καλοκαίρι που έχει προηγηθεί, με αποτέλεσμα έτσι την εκδήλωση πολλές φορές να εκδηλώνουν δηλαδή ακραία καιρικά φαινόμενα που είναι σε θέση να θέσουν ακόμη και σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Συχνότητα έντονων, μεγάλη συχνότητα έντονων καιρικών φαινομένων. Εξηγείτε τι είναι αυτό το οποίο εσείς βλέπετε, τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που επεξεργάζεστε, κύριε Μαρουσάκη, μέχρι στιγμής, για να το καταλάβουμε. Μιλάτε για έντονες βροχοπτώσεις, μιλάτε για έντονους ανέμους, μιλάτε για την νότια Κρήτη, για την νότια Ελλάδα, περιλαμβάνει την Κρήτη, μιλάτε για τη Βόρεια Ελλάδα, τι? Στατιστικά ο Νοέμβριος δίνει έντονα φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Άμα πάμε δηλαδή και στο 1990, το 1993, το 1999, είδαμε δηλαδή περιπτώσεις όπου είχαμε πλημμυρικά επεισόδια και στην Πελοπόννησο και προς την περιοχή της Αττικής. Είναι δηλαδή ένας μήνας ο οποίος φημίζεται για την ένταση των βροχών και των καταιγίδων. Επομένως, αναφερόμαστε σε ραγδαίες βροχές, οι οποίες πέφτουν μεγάλο, δηλαδή πέφτει μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και είναι ικανός να δημιουργήσει πλημμυρικά επεισόδια και άρα καταστροφές. Σε αυτό λοιπόν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται από αύριο το βράδυ θα απασχολήσει, πρώτα είπαμε, τη Δυτική Ελλάδα, στη συνέχεια μεγάλο τμήμα της χώρας, κυρίως θα λέγαμε την Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η Κρήτη δεν φαίνεται να βρίσκεται στις περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα βρέξει και στην Κρήτη, αλλά θα είναι πιο ήπιες οι βροχές. Ίσως όμως στα Δωδεκάνησα, στο τελείωμα αυτής της κακοκαιρίας, δούμε κάποια έτσι ένταση και πάλι των φαινομένων, οπότε πρέπει και εκεί να υπάρχει μια ετοιμότητα. Το ότι τονίζουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας σε συνάρτηση με τον Νοέμβριο έχει να κάνει με τα δεδομένα που μας δίνει η κλιματολογία, που μας λέει δηλαδή ότι μέσα στο Νοέμβριο αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά που μας έρχονται πολλές φορές ενισχύονται γύρω από την περιοχή μας και δίνουν έτσι αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Γιατί γι' αυτό, όπως και να έχει, πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα να ελέγξουμε και μόνοι μας τις υδρορροές, κάποια φρεάτια, και αν δεν έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να ενημερώσουμε την πολιτεία στο να προβεί στις απαραίτητες έτσι ενέργειες, όσο βέβαια υπάρχει ακόμα χρονικό περιθώριο, προκειμένου όχι μόνο αυτή η κακοκαιρία αλλά και άλλες που ενδεχομένως προκύψουν μέσα στον μήνα Νοέμβριο
να τις περάσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Όσο υπάρχουν ανοιχτά αυτιά σε αυτή την πολιτική και στην πολιτική προστασία που να ακούνε αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί φτάνουμε πάντα στο τέλος και είμαστε στο δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν με ενημέρωσαν και όλα τα υπόλοιπα και ο κόσμος πνίγεται. Αυτό είναι εκείνο το άλλο το μεγάλο θέμα. Δεν ζητάω σχόλιο από εσάς, σαφέστατα, κύριε Μαρουσάκη. Εγώ το σχολιάζω και το λέω παρακάτω, παίρνοντας αφορμή από τα δικά σας τα λόγια, γιατί αυτά τα ζούμε πλέον στην καθημερινότητά μας. Αυτό που πειράζει λίγο και πονάει λίγο είναι ότι το παραδοσιακό το φθινόπωρο φαίνεται ότι το εγκαταλείψαμε για άλλη μια φορά, και με τα πρωτοβρόχια και με τις ήπιες βροχές, αυτές που χρειάζεται η γη κλπ. Και πάμε, για άλλη μια φορά το ζήσαμε σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, όπως το ζήσαμε και τον προηγούμενο μήνα. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό άλλωστε είναι και το παράπονο των αγροτών μας, όπου έχει προηγηθεί ένας Σεπτέμβριος αλλά και ένας Οκτώβρης, όπου στο μεγαλύτερο τμήμα τους δεν είχαμε έτσι τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις, αυτές τις ήπιες βροχές που πολύ σωστά τονίσατε, τις ποτιστικές βροχές που χρειάζεται η γη, χρειάζονται οι αγρότες μας, προκειμένου βέβαια να εξελίξουν τη σοδειά τους. Και βλέπουμε πλέον ότι πήγαμε κατευθείαν στο Νοέμβριο, όπου εκεί βέβαια περιμένουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπου δυστυχώς οι βροχές που θα μας δώσει ο Νοέμβριος στατιστικά φαίνεται να είναι επικίνδυνες. Άρα λοιπόν, αυτό που τονίσατε και εσείς στην αρχή της κουβέντας μας, ο Νοέμβριος ήταν ένας μήνας με καιρικά σκαμπανεβάσματα και πάλι, θα βλέπουμε και καλοκαιρίες, θα έρχονται όμως και οι κακοκαιρίες με μεγαλύτερη πλέον συχνότητα σε σχέση με τους προηγούμενους δύο μήνες και εκεί πρέπει να υπάρχει μια επαγρύπνηση, μια ετοιμότητα στο να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά τα κύματα όσο το δυνατόν πιο οργανωμένα γίνεται. Λοιπόν, εγώ κρατώ και τις ημερομηνίες αυτές βάσει των όσων έχουν υποθεί, όχι μόνο σήμερα στον 984, αυτά τα οποία έχουν υποθεί από τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή από την αρχή της εβδομάδας, 31 Οκτωβρίου, 1η Νοεμβρίου, όλοι εσείς οι μετεωρολόγοι λέτε πράγματα για αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιμένετε, τα έντονα καιρικά φαινόμενα μέσα στο Νοέμβριο. Στατιστικά λέτε ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που δίνει αυτές τις διαφορές και μας εξηγήσατε το γιατί. Απλά εγώ θα το υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, ελπίζω να είναι ανοιχτά τα αυτιά για να μην βρεθούν κάποιοι να πούν πάλι ότι δεν άκουσαν, δεν είδαν και δεν ξέρουν και κάποιος δεν τους ειδοποίησε. Κύριε Μαρουσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτά τα οποία μας αναφέρατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.